Εγώ δεν θα ξεκινήσω από το ποιο θίγεται. Βέβαια, δεν σα κρύβω ότι με συγκλώνησε η τοποθέτηση του από τον Νικολή Μάκη, που του, του. το απαντάμε απλά, έτσι τόσο απλά, ότι δεν αλλάζουν τα όρια καταφύγια άγρια ζωή. Φυσικά δεν αλλάζουν τα όρια, αλλά αλλάζουν οι όροι δόμηση. Εδώ πηγαίναμε στην εγκλουβή και θα παίρναμε περιβαλλοντικού όρου να ρίξουμε σκουπίδια στο καταφύγιο άγριο ζωή. Και δεν αλλάζει το να χτίζει ένα σπίτι που βάζει εδώ ο κύριο Μηδέν. Δηλαδή από τον Νικολί και δεν θα μπορεί εκτό σχεδίου να φτιάξει ένα σπίτι. Αλλήλμονο το Υπουργείο δεν καθόρισε όρου δόμηση. Ο μελετητή με την έγκρισή μα κανονίζει το τι δόμηση θα βάλουμε στον Νικολί. Και δεν επιτρέπεται λοιπόν, γι' αυτό μιλάμε. Η αναβολή βέβαια δεν προσφέρει τίποτα. Γι' αυτό Φίλιππα είπα ότι η αναβολή δεν προσφέρει. Πρέπει να ακουστούν. Και αν ε, ακουστούν και συζητηθούν καλά, θα αποφασίσει η πλειοψηφία πώς θα προχωρήσει ο Δήμος Απολωνίων. Δεν θα πάμε λοιπόν εμείς να τοποθετηθούμε με το πώς ε, τα πράγματα επηρεάζουν τον καθένα αλλά το Δήμο Απολωνίων και το νησί της Λευκάδας πώς επηρεάζει αυτό το χωροταξικό. Λοιπόν, και... Οι πρόεδροι μπορεί να ενημερωθήκανε πριν ένα-δύο χρόνια. Εγώ έμεινα κάποτε που τους είδα σε ένα site, πάτησα εδώ, τα αντιδρούσαν όλοι και λέγανε δεν το θέλουμε. Μπορεί να ενημερωθήκανε, αλλά τώρα εγώ πήγα πριν δύο μήνες στην πολεοδομία και πήρα αυτό το χάρτη και, και, και θέλω να πω στους συμβούλους της πλειοψηφίας ότι είναι εντελώ διαφορετικός από αυτόν το χάρτη. Εντελώς διαφορετικό. Άρα, μία αλλαγή που έγινε μέσα στο τρίμηνο και ρωτώντα την υπηρεσία ποιο την έκανε, έχω μία απάντηση από την υπεύθυνη ότι η μελετήτρια έλεγε ακόμα λιγότερα, αλλά εμεί βάλαμε. Αναρωτιέμαι λοιπόν, ποιο έκανε αυτό το χωροταξικό, Ποιο, Λοιπόν, άρα οι πρόεδροι είναι ανημέρωτοι, ο κόσμο είναι ανημέρωτο. Εγώ τηλεφώνησα και σε πολλοί κόσμο εκτό από του προέδρου. Και συνεχίζω λοιπόν να τοποθετηθώ γενικά σε αυτό το σχοάπ που λέει λοιπόν ο Δήμαρχο ότι πρέπει να αποφασίσουμε. Τι είπε, ότι πρέπει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε αυτή την πόλη, πώ θα προχωρήσουμε. Και φυσικά πρέπει να αποφασίσουμε και να δώσουμε τι κατευθύνσει. Πώ θα κάνουμε, που πού, πού θα έχουμε χρηση γη, που θα έχουμε δίκτυα, πώ θα διαφυλάξουμε το περιβάλλον, που θα υπάρχουν υποδομέ, που θα δώσουμε όθηση, που θα κάνουμε στα μάτια. Φυσικά και πρέπει να το αποφασίσουμε. Αυτό λοιπόν, δεν το αρνούμαστε τον τρόπο που θα αποφασίσουμε και το τι θα αποφασίσουμε. Γιατί σήμερα εδώ, με την ψήφο μα, αποφασίζουμε το, το μέλλον, όχι μόνο του απολονίων, όχι, όχι μόνο του απολονίου, όλου του νησιού. Γιατί αν είναι καλό αυτό ψηφίζουμε σήμερα, αν είναι καλό αυτό ψηφίζουμε σήμερα για τον Απολωνίων, αναγκαστικά δεν μπορεί η Λευκάδα να διακριθεί σε κομμάτια, αναγκαστικά θα το ακολουθήσουν όλες, όλες οι κοινότητε. Την ίδια λογική θα πάνε. Ζώνε τάδε, δόμηση τάδε. Και θα είναι καλό για όλου. Αν είναι κακό για τον Απολωνίων, θα είναι πολύ κακό. Για, για όλους. Και αν είναι καλό, και πάλι θα πω και την άλλη άποψη, αν είναι καλό για τον Απολωνίων, δεν μπορεί να είναι καλύτερο από ότι θα είναι για το κάθισμα. Άρα θα πάμε όλοι με το ίδιο. Λοιπόν, και θέλω να πω λοιπόν: το 97 γίνεται, εισάγεται αυτή η έννοια uh, στην Ελλάδα του ΣΧΟΑΠ. Και επειδή ακούνε και ΣΧΟΑΠ ο κόσμο εδώ από τα χωριά μα, σχέδιο χωρική, οικιστική, variants... Ορίστε ανάπτυξη ανοιχτών πόλεων. Έρχεται λοιπόν το 1997 και κάνει ένα διάταγμα η πολιτεία. Κάνει ένα διάταγμα, ένα ξεκίνημα κάνει. Ένα ξεκίνημα για τι χωροταξικέ. Και αρχίζει η δεκαετία του, 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 μέχρι το, το 10, από το 2000 μέχρι το 2010, να ανατίθεται τμηματικά αυτέ οι χωροταξικέ μελέτε. Τότε που έκανε το ξεκίνημα και αρχίσαν αυτέ οι αναθέσει, η πολιτεία, και το βρίσκουμε εμείς μπροστά μας σήμερα, δεν έβαλε νόμους και κανόνες, δεν έβαλε πλαίσιο θεσμικό. Να πει κύριοι, όπου προστατεύτε θα χτίζετε τόσο. Όπου είναι ζώα και θέλω μαλπούδες και λαγούς, δεν θα χτίζετε καθόλου. Παρά το άφησε. Το άφησε στη διακριτική. <Καισίως> όχι στη διακριτική, την αδιάκριτη θα πω εγώ. Ευχαίρεια. Ανάλογα ποιος το μελέταγε και ποιος ήταν δήμαρχος και ποιος ήταν αντιδήμαρχος και ποιος ήταν το άφησε και το άφησε όχι μόνο χωρίς κανόνες, το άφησε χωρίς μηχανισμούς ελεγκτικούς. Δηλαδή ερχόταν ο μελετήτης και έλεγε εγώ θα το κόψω. Και εγώ δεν το λέω έτσι. Πήγα στην ε, επιβλέπουσα υπηρεσία και ρώτησα παιδιά γιατί εδώ τα ξενοδοχεία τα, τα, τα βάλετε μέχρι χίλια. Α, το θέλει λιγότερο, θέλε λιγότερο, εμείς τα βάλαμε χίλια. Δηλαδή, ποιο το βαλεί, με ποιον εκβεντιάσαμε. Κβέντιασε δηλαδή ένα μελετητή, ο οποίο ή μπορεί να είναι τον άκρων ή μπορεί να είναι των άλλων άκρων, με μια επιλέξη υπηρεσία και με έναν αντιδήμαρχο Απολωνίου. Και πάμε λοιπόν παρακάτω. Έρχεται, τι γίνεται, πάω, φεύγω από το γενικό, το οποίο είναι σε όλη την Ελλάδα αυτό και θέλω να πω στο συμβούλιο μα ότι χωροταξικά που ανατεθήκαν από το 2000 μέχρι το 2010, επειδή είχαν αυτά τα ελαττώματα από τη από τους στην Ελλάδα είναι ελάχιστα. Εγώ άνοιξα χάρτη να δω και είδα δύο-τρία από στη Μακεδονία, ένα στην περιοχή των Ιωαννίνων, ένα εδώ. Δεν τελεσφορήσανε, διότι είχαν τα εγενή αυτά, τις εγενείς αυτές αδυναμίες. Και πάμε λοιπόν σε εμά. Εγώ τηλεφώνησα σε αυτόν που ανέθεσε. Το ΣΧΟΑΠ το 2006. Λέω, παιδιά, δήμαρχο Απολωνίων τότε. Γιατί αναθέσατε, να δω, να δω που πάμε, το αναθέσατε το 2006 τη χωροταξική μελέτη. Κοίταξε μου λέει, είχαμε, λίγα... είχαμε προβλήματα στο Πορτοκατσίκι, ένα ένας-ένας, ένας-ένας, έβανε τροχόσπιτα, έβανε ό,τι ήθελε, έκανε καντίνες ό,τι ήθελε. Ε, 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 Στον Κρεμνούς είχαμε το ίδιο, είχαμε και στα Ιωφύλλη κάποια ξεκινήματα που κάτι κόβανε, κάτι κόβανε εκτάσεις, χωράφια. Μάλιστα εγώ ήμουν και τότε, τότε, θα το πω, ε, έκανα μελέτες και, είχα, πάει, και, και, είχα, και είχα, δει, είχα δει την περιοχή και λέω, α, το Αγιοφύλλη, πώς γίνεται, είχαμε προβλήματα με τα δασαρχεία. Και όμως εκεί είχε ξεπεραστεί, κόβανε λοιπόν η κόπεδα, είχαμε και αυτό και είχαμε και τον οικισμό κάτω στον πόντι που ανέβαινε, αυτά τα δύο-τρία πραγματάκια, νομίζαμε ότι θα σας άκουσουμε την υπόθεση. Έρχεται λοιπόν το έξι και κάνει αυτήν την δουλειά. Συνεχίζει, συνεχίζει. Ε, συνεχίζει λοιπόν με αυτή τη λογική που είπα, χωρί κατεύθυνση από πεθυνά κεντρικά. Δηλαδή, αρχίζει λοιπόν ο μελετητή και βάζει όλα αυτά που βάζει, χωρί να έχει κεντρική κατεύθυνση. Και πάει λοιπόν και λέει, τώρα, τι έκαμε. Μειώνω, λέει, τα τετραγωνικά τη εκτό σχεδίου δόμηση. ότι δεν έχει μειωθεί στην Ελλάδα πιθανά η εκτό σχεδίου δόμηση. Θα είμαστε οι πρώτοι, χρήστο κατηφόρη, θα βάλουμε στάμπα μείωση τη δόμηση στην Ελλάδα. Η πρώτη και τα χωροταξικά που γίνανε σε άλλα μέρη δεν μειώσανε δόμηση. Δεν μειώσανε δόμηση. Σημειώστε το να το ελέγξετε και αν κάνω... Περίμενε, θα σου πω αν είναι σε μία ζώνη. Θα σου πω αν είναι σε... Καταρχήν βάζουμε μηδέν στον Νικολίτη σε μία ζώνη. Τι σε μία ζώνη, σε όλες τις ζώνες. Ποιο καταφύγει ο παιδί μου στον δρόμο. Συγγνώμη, εγώ θέλω να μιλήσω και θέλω να τα πω. να πω σωστά πράγματα ακριβώ. Και διαβάζω λοιπόν σε μία ζώνη λοιπόν. Κάποια νου του την έδωσε, του την έδωσε κάποια νου. Τα 200 τετραγωνικά μπορούμε να χτίσουμε, λέει, σε κατοικία, τα κάνει 150. Αλλά σε αυτοεξυπηρετούμενα καταλήματα τα κάνει 180. Τι κάνει, πώς διαφυλάσσει το περιβάλλον αυτός ο μελετητής. Κόβοντας 20 τετραγωνικά μπανελίνια δόμηση, το διαφυλάσει. Σας ρωτάω, σύμβουλοι, πιο πιστεύει, το διαφυλάσει. Με το να κόψει 20 τετραγωνικά από ένα κτίριο, διαφυλάσει το, 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 το νομό σου, τι ακτέ σου, τη γεωργική σου γη. Όχι βέβαια. Έχει λάβει υπόψη ότι η πλατφόρμα πλέον σήμερα Booking και Airbnb κατοικία και αυτοεξυπηρετούμενα, 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 αυτοεξυπηρετούμενα. τα, 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 τα ενοποιεί και σου λέει δεν βγάζεις άδεια αυτοεξυπηρετούμενα σήμερα, γιατί το ξεχνάει. Γιατί βάζει διαφορά, αφού δεν πας πουθενά να βγάλεις αυτοεξυπηρετούμενα. Το σπίτι σου το νοικιάζεις. Λοιπόν, πώ λοιπόν λέει ότι σώζει τον τόπο με το να μειώνει 24 τετραγωνικά, Όταν πήγε να σώσει τον τόπο η χωροταξική τότε, έχτιζε ο καθένα ο οποίο ήθελε Χρήστο. Ε, στο Πόρτο κατσίκ και σήκωνε ένα τριόροφο. Έκτιζε 200 και τα έκανε 400. Σήμερα η εκτό σχεδίου δόμη διαφυλάσσεται. Έχει μηχανισμού ελεγκτικού. Δεν μπορεί να κάνει ένα τετραγωνικό από 200 διότι έχει ελεγκτέ δόμηση, έχει ευθύνη μηχανικού, έχει θεσπίσει λοιπόν σήμερα το κράτο ελεγκτικού μηχανισμού και σε καμία περίπτωση η μείωση δόμηση επίσημη δεν διαφυλάσσει. Τότε το ανέθεσε ο Απολωνίων, όπου ήθελε ο καθένα έχτιζε, και τότε έχτιζε και ασύστολα, γιατί είχαμε μια επίπλαστη οικονομική ευμάρεια όλοι. Και πηγαίνουν ο καθένας και έκτιζε. τώρα βρες επενδυτή να παναχθείς, με το κι άλλοι θα τον βρεις. Λοιπόν, και να πάμε και σε άλλα πράγματα. Α, και να μην νομίζω ότι το, το λέω για τη δόμηση. Εγώ δεν το λέω για τη δόμηση, επειδή είναι το επάγγελμα. Λέω λοιπόν, γιατί η ζώνη αυτή τη θάλασσα κάτω, η κίτρινη. Πού είναι, πόλου, η κίτρινη. Πόλου, πόλου. Η ζώνη αυτή εδώ, γιατί δεν ελήφθη υπόψη, μπορεί να χρειάζεται απόλυτη προστασία. Και όταν λέμε απόλυτη προστασία, μηδέν. Παντού μηδέν. Μπορεί να χρειάζεται οι ακτέ μα πραγματικά το πορτοκατσίκι και γκρεμνή και το καλαμίτσι παραπέρα και το κάθισμα, να διαφυλαχτούν. Και μπορεί να μην χρειάζεται καθόλου να χτίσουμε. Εγώ δεν το λέω για δόμηση. Λέω να εκτιμήσουμε τη σημερινή κατάσταση και να πούμε τι θέλουμε τι ακτέ. Να εκτιμήσουμε το γεωλογικό, το, το, τα πετρώματα και να πούμε πώ θα χτίσουμε στο πόρτο κατσίκι. Όχι μηδέν. Εγώ δεν λέω λοιπόν να κάνουμε δόμηση και άλλα ορισμένα που πρέπει πραγματικά γιατί είναι ο πόρο μα. Είναι ο τρόπο που ζούμε να τα προστατεύσουμε. Επομένως λοιπόν δεν έχει λάβει καθόλου υπόψη το μελετητής με τι τρόπο οι ακτές μας δεν θα χάσουν την άμμο, με τι τρόπο δεν θα μείνει κανένας αποκλεισμένος σε εγκρεμνούς και στο πόρτο κατσίκι, θα κάνει κανένα σεισμό και θα βρεθεί απ' κάτω, διότι μπορεί να μην επιτρέπεται. Εγώ δεν λέω λοιπόν ότι Α, ε, ε, θέλω δόμηση, θέλω δόμηση όμως φυσικά μες στα χωριά θέλω δόμηση, όχι δόμηση κανονική αυτή την εκτός σχεδίου. Λοιπόν, νομίζω ότι με... οι, ζώνες αυτές, οι ζώνες αυτές πρέπει να καθοριστούν με κριτήρια επιστημονικά και αποδεκτά. Τότε σε κάποια αυτή του λέει, οι ζώνες δεν... Πώς τις, πώς τις χαράξατε τις ζώνες, πώς τις χαράξατε τις ζώνες, με τι τρόπο. Δεν βάλατε πθενά ζώνη όχλους δραστηριοτήτων. Ένα θέλει να κάνει ένα λιτρουβιό. Δεν μπορεί. Ούτε στη γεωργική ζώνη δεν μπορεί. Σα ορκίζομαι, το διάβασα. Ούτε στη γεωργική ζώνη δεν μπορεί. Μετά λέτε γεωργική δραστηριότητα να δεν ενισχύσουμε. Τι να ενισχύσουμε, Εγώ δεν είδα. Υπάρχουν γεωργοί σήμερα. Το έξι υπήρχαν επτά να θέσαμε. Υπάρχουν σήμερα γεωργοί. Ε, μέλη ακούω εγώ στα θάνη και. Θα τα πει μετά. Μέλη βλέπω στα και τι άλλο. Και πού είναι, πώς προστατεύονται εδώ τα, τα, τα μελίσια. Έχουν πάρει, δηλαδή δεν έχουν πάρει τη σημερινή ε, κοινωνικο-οικονομική πραγματικότητα. Αυτό θέλω να πω εγώ τώρα. Λοιπόν, τουριστικά, γιατί μας κόβει, αφού δίνεις όλα τα παράλληλα αυτά τουριστικά, γιατί δεν δίνεις το πόντι τουριστικά, εκεί, στην περιοχή σου. Από πάνω, από το βιολογικό. Φάτσα, Φάτσα ήλιος... Πολύ ωραία είναι. Γιατί την περιορίζει. Γιατί την περιορίζει. Γιατί ποιοι είναι εδώ πέρα και χτίζουν και του δίνουν, πήγανε και χτίσανε και τους... εμεί του τακτοποιούμε εκ των υστέρων. Ποιε κοινωνικέ ομάδε ωφελούνται. Παρακαλώ πολύ, γιατί οι παράκτιε περιοχέ αυτέ γίνανε υψηλού τουρισμού και δεν γίνανε οι επόμενε. Και το βασικότερο όλων, δεν πρέπει όλο αυτό να το δούμε σε μία συνέχεια με την υπόλοιπη λευκάδα. Δηλαδή δεν πρέπει να δούμε στο Καλαμίτσι και στο Κάθισμα τι θα δώσουμε ή, ή, ή φρένο ή προτεραιότητα στο Δήμο Απολωνίων. Δεν πρέπει να δούμε το Κάθισμα και το Καλαμίτσι, δεν πρέπει να δούμε τους καλάδες που θα χτίσουν ζώνη τουρισμού. Δηλαδή αυτό που αναθέθηκε τότε επί Καπουδιστριακού δεν είναι σωστό, πρέπει να σταματήσει και να γίνει επικαλικρατικού Δήμου. Να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις για όλο μας το, 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 το νησί και οι οποίες να ταιριάζουν με τις περιφέρειες. Εδώ η περιφέρεια στο σχεδιασμό διάβαζα, βάζει ένα μνημείο, πύργο, κακα... Πι... πώς το λέει, πύργο κακαβούλη. Και τούτη εδώ η μελετήτρια έχει εντοπίσει ένα μνημείο και ο Προκοπίου με σένα εντόπισε άλλα δέκα μνημεία. Με τι, με τι τρόπο τα χάραξε τα μνημεία, πού θα τα πήρε. Πού δεν τα πήρε. Άστο. Πού δεν τα πήρε τα μνημεία λοιπόν. Και μας έβαλε μόνο ένα και ο Προκοπίου βρήκε άλλα δέκα. Και εγώ σου λέω ότι στην περιφέρεια διαβάζω ένα μνημείο, πώ το λένε το αυτό το μνημείο. Πύργο Νερόμλο Κακαβούλη στο Σίβρο. Γιατί ξεχάστηκε. Πού είναι και διατηρητέο. Ο αρχαιολογικό χώρο με το φεξ στην Ιρά. Φεξ στην Ιρά, ελήφθη απόψη. Ερωτηματικό ρητορικό. Ερώτημα ρητορικό να μου απαντήσει μετά. Λοιπόν. Ε... με τι χαρακτηριστικά λοιπόν. Τέλο πάντων, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Λοιπόν, και τονίζω ότι η Πανελλήνια. Η δόμηση εκτός σχεδίου είναι ίδια. Γιατί η λευκάδα να πρωτοπορείς και να κόψει 20 τετραγωνικά σκατοικίες ή τα καταλήματα. Γιατί ο, η, ο, ο, Απολωνίου να χτίζεται με άλλου ρυθμούς και άλλους όρους και ο το επόμενος, εκεί δίπλα, δήμαρχος. Εδώ είμαστε εμείς, η Λευκάδα είμαστε συνορίτες, οι Σφακιωτών. Για μας, τι κάνετε εδώ, ρε. Τι κάνετε εδώ, ή στα σύνορα Σφακιωτών θα κόβετε το καταφύγιο αγροζωής και θα έχει μηδέν και στα... ε, εκεί που ξεχωρίζουμε τι φακιώτε το δίπλα η θα έχει... Λοιπόν, εγώ σας παρακαλώ να το, αν δεν ενοχλεί, γιατί δεν ξέρω αν μπαίνει και θέματα πληρωμής μελετητή κάποτε είχαμε εδώ πέρα βάλει. Ε, σας παρακαλώ αυτό να το δούμε συνολικότερα για το νησί μας. Να δούμε πού θα χωροθετηθούν οι χρήσεις πραγματικά και πού θα κόψουμε και πώς θα φλάξουμε τις ακτές μας. Να γίνει χωροταξικά, δηλαδή με τους, χωροταξικό με τους ίδιους όρους. Το οποίο να εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο τη περιφέρεια και στο γενικότερο πλαίσιο τη Ελλάδα. Δεν μπορεί η κεφαλαιονιά να μην το έχει αυτό, και εμεί να το έχουμε, Ιζάκιν, Γιατί, και να μην το έχουν ο Δήμο Λευκάδα και να το έχει ο, 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 ο νέο, να μην το έχει λοιπόν, ο παλιό Δήμο Φακιωτών, α πούμε, ή Καλαμίτσι ε, Κοινότητα και να το έχει ο Απολωνίων. Γιατί αυτή η βιασύνη να το κάνουμε, Τι προσφέρουμε στον τόπο μα. Τι προσφέρουμε στον τόπο μα. Εγώ θεωρώ ότι αυτό πρέπει να το αναβάλουμε και να, να το δούμε συνολικά για το νησί μα και με τα καινούργια επιστημονικά δεδομένα. Ανεμογεννήτριε, λέτε προφορικά, θα τι πάμε παραπάνω. Και ποιο σου πω ότι παραπάνω γίνεται, υπάρχει επιστημονική τέτοια. Γιατί να φύγουν από τον Απολωνίο, από τον να πάνε λέει παραπάνω και μετά να πάνε πιο παραπάνω. Να έρθει ένα επιστήμονα, σήμερα μπαίνει το θέμα αυτό. Τότε δεν έμπαινε. Δεν ξέρω τι θυμηθώ μετά. Κάνω έκκληση πάντω. Ότι είναι φρένο για τον Απολονίων, αλλά και καλό να ήταν έπρεπε το καλό να το έχει όλη η Λευκάδα και όχι μόνο ο Απολονίων.